Tonight we'll see and hear firsthand this kind of sound. Let's hear the rest of it. Σε όλους, Alex εδώ και σήμερα θα δούμε μαζί μια πολύ καλή πρόταση στη mid-range κατηγορία των smartphone από τη Huawei και συγκεκριμένα το P9 Lite. Το P9 Lite πρόκειται για κινητό που πλήττει τις περισσότερες από τις ανάγκες των μέσου χρήστη και με το παραπάνω. Ξεκινώντας, κατά τα δικά μου μάτια πάντα, πρόκειται για μια αρκετά όμορφη συσκευή με ωραία κοψίματα και λεπτομέρειες. Το P9 Lite είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ο συνδυασμός του πολύ μικρού πάχους του αλλά και των υλικών που το συνθέτουν δίνουν μια πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι. Το μόνο μειονέκτημα που παρατήρησα ήταν πως γλιστούσε αρκετά. Προχωρώντας στη δεξιά πλευρά έχουμε το power button και τα πλήκτρα αυξομοίωση ένταση του ήχου, στην πάνω μεριά την μπροστινή κάμερα και το audio jack, αριστερά βρίσκουμε το port για την SIM και την κάρτα SD, ενώ από κάτω έχουμε μια θύρα micro USB, το μικρόφωνο και το ηχείο. Από το ηχείο μην περιμένετε τρομερές επιδόσεις, είναι απλά ικανοποιητικό. Το βάρος του P9 Lite ήταν 147 γραμμάρια. Επίσης, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος είναι απλά εξαιρετικός, αφού είναι γρήγορος και δεν μου παρουσίασε κανένα πρόβλημα στην αναγνώριση του δακτύλου μου. Προχωρώντας τώρα, έχουμε μια Full HD οθόνη στις 5,2 ίντσες, την οποία βρήκα εξαιρετική με ωραία και ζωηρά χρώματα, την αντίθεση των χρωμάτων ιδανική και τα επίπεδα μαύρου και λευκού ισορροπημένα. Στο λειτουργικό τώρα έχουμε το Emotion UI της Huawei που είναι βασισμένο στο Android Marshmallow. Η αλήθεια είναι πως η γενικότερη εμπειρία στο κινητό μοιάζει με εκείνη των iOS και εδώ είναι που θέλω να σταθώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω πως η όλη εμπειρία είναι άσχημη, απλά κατά τη γνώμη μου η κάθε εταιρεία θα πρέπει να χτίζει το δικό της χαρακτήρα στο software από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αλλαγή στο stock Android. Επίσης βρήκα πολλές αχρέες προεγκατεστημένες εφαρμογές, αλλά εφόσον δεν παρατήρησα το παραμικρό πρόβλημα σε επιδόσεις του τηλεφώνου, δεν βρήκα και το λόγο να πω πως επιβαρύνουν το κινητό. Μιας και είπαμε επιδόσεις, το P9 Lite έχει έναν οκταπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στα 1,7 GHz, που συνδέσμο με τα 2 GB ή 3 GB RAM, ανάλογα με το μοντέλο που θα πάρετε, προσφέρουν μια προβλημάτιστη εμπειρία στο browsing, στα παιχνίδια και σε όλες τις άλλες καθημερινές διαδικασίες που θα κάνετε. Η μπαταρία του P9 Lite χωρητικότητας 3.000 mAh σας βγάζει με μέτρια χρήση 1-1,5 μέρα, ενώ να προσθέσω πως έχουμε 16 GB αποθηκευτικού χώρου. Τέλος, πάμε στην κεντρική κάμερα των 13 MP με autofocus, διάφραγμα 2 και LED flash, η οποία τραβάει πολύ ωραίες φωτογραφίες με αρκετή λεπτομέρεια και ευκρίνεια. Στα βίντεο η αλήθεια είναι πως το autofocus αρκεί λίγο, αλλά στο manual mode δεν θα βρείτε κανένα πρόβλημα. Η εμπρόσθετη κάμερα των 8 MP είναι εξίσου καλή και έτσι έλειψη θα τραβάτε. Πολύ καλή πρόταση της Huawei για όσους θέλουν καλή ποιότητα συσκευή με σχεδόν μηδενικά προβλήματα στην ολική εμπειρία χρήσης και με αξιόπιστη κάμερα. Όλα αυτά σε μια συσκευή που μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα στην τιμή των 230 ευρώ. Αυτό ήταν το review για σήμερα λοιπόν, αν σας άρεσε κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας για το κινητό και κάντε ένα subscribe για να είστε ενημερωμένοι για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε, stay tuned!